Εντομοφαγία. Η κατάντια του παγκόσμιου πολιτισμού. Κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στη χιτίνη των εντόμων και πόσο βλαβερή είναι. Δεν είναι το πρόβλημα η χιτίνη, αλλά τα τοξικά στοιχεία στα εντόστια των εντόμων. Και φυσικά, τα δεκάδες παράσιτα και οι ιοί που ζουν μέσα στα έντομα. Αν ανησυχούσαμε για έναν ιό με την ισχύ εποχικής γρίπης, πλέον θα πρέπει να ανησυχούμε πολύ περισσότερο για το τι κουβαλάνε τα έντομα μέσα τους. Αυτή λοιπόν είναι η προπαγάνδα ότι αποτελούν μέρος της λύσης της κρίσης, το οποίο ασφαλώς είναι μια γελοιότητα, και αυτό γιατί τα όσπρια και τα άριστης ποιότητας δημητριακά, τα οποία τα ζώα καταναλώνουν το 87% της παγκόσμιας παραγωγής, αν πήγαιναν για την ανθρωπότητα, θα λυνόταν το πρόβλημα μέχρι και για 100 δις ανθρώπους. Ναι, καλά ακούσατε, 100 δις ανθρώπους. Επίσης, τα όσπρια είναι απείρως καλύτερη τροφή σε σύγκριση με οποιοδήποτε τρόφιμο. Καλά, για κατσαρίδες και γρύλους είναι αστείο και να το συζητάμε. Έτσι λοιπόν, μου κάνει εντύπωση γιατί προωθούμε τόσο τοξικά τρόφιμα όπως είναι τα έντομα και δεν προωθούμε την πλανητική ή αλλιώς φυτοφαγική διατροφή η οποία λύνει και το πρόβλημα του νερού. Και αυτό γιατί ζώα όπως η αγελάδα απαιτούν αμέτρητους τόνους νερό κάθε χρόνο. Πόσο νερό? Τόσο όσο για να καθελκύσουμε μια πολεμική φρεγάτα. Επίσης, τα λίμματα από τις μεγάλες φάρμες είναι τόσα πολλά που εξαφανίζουν στην κυριολεξία τεράστιες λίμνες. Άρα, η νέα διατροφή που ονομάζεται πλανητική, επίσημος όρος πλέον στη βιβλιογραφία της επιστήμης της διαιτολογίας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φυτοφαγική διατροφή. Οπότε, δεν χρειάζεται να τρώμε ούτε κατσαρίδες ούτε γρίλους. Απλά αντικαθιστούμε τα ζωικά με όσπρια δημητριακά φρούτα και λαχανικά. Τότε, γιατί δεν γίνεται μια καμπάνια προς τη λεγόμενη πλανητική διατροφή? Για δύο λόγους. Πρώτον, όπως μας λέει η παγκόσμια αυθεντία στις πρωτεΐνες Dr. Colin Campbell, αν η ανθρωπότητα ακολουθήσει μια πλανητική φυτοφαγική διατροφή, αυτόματα το 70% των ασθενειών θα πάψουν να υπάρχουν. Αυτό συνεπάγεται σε μερικά τρισεκατομμύρια κάθε χρόνο για τη φαρμακοβιομηχανία. Ο δεύτερος λόγος είναι πολύ πιο απλός. Ο εξευτελισμός του ανθρώπου και ο ξεπεσμός του σε τέτοιο επίπεδο που να είναι εισάξιο με το ζώο. Εσύ θα τους ακολουθήσεις?